κάποιος ή κάποια μπορεί να ψηφίζει τη Ροξάνη Μπέι στην Αλφαθηνών, δηλαδή εμένα, γιατί πρώτον είμαι η νεότερη ηλικιακά στο ψηφοδέλτιο, έχοντας όμως μια πορεία πίσω μου και μια εμπειρία συγκεντρωμένη από την θητεία μου στην αυτοδιοίκηση στο Δήμο Αθηναίων από το 19, και σε κομματικό επίπεδο είμαι πλέον μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός μου. Επίσης, φιλοδοξώ να εκπροσωπήσω και να καταφέρω να εκπροσωπήσω τη γενιά μου, καθώς έχω βιώσει όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα που έχει βιώσει και η γενιά μου και οι λίγο μεγαλύτερες γενιές από μένα και οι μικρότεροι. Ότι οι άνθρωποι λοιπόν τέτοιοι μπορούν πράγματι να τα καταφέρουν σε ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ και σε μια περιφέρεια σαν την Αλφαθήνας. Θεωρώ ότι ήταν εκείνο το παιχνίδι μπάσκετ στο Ζάπιο την 3η Σεπτέμβρη, στο οποίο χτύπησε το πόδι του. Γιατί χρειάστηκε να δώσει μια έξτρα μάχη, μεγάλη μάχη. Είναι ότι υποσχέθηκε ανανέωση του κόμματος, υποσχέθηκε ανοιχτές πόρτες, υποσχέθηκε ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες και όλα αυτά τα έκανε πράξη μέσα στον πρώτο ένα χρόνο από την εκλογή του ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Η πολιτική είναι δύσκολο στίβος για όλους, αλλά νομίζω πως για μια νέα γυναίκα είναι δυστυχώς ακόμα δυσκολότερος από ό,τι για ένα νέο άντρα, γιατί η υποεκπροσώπηση, θέλοντας και μη, το κάνει αυτό με πραγματικότητα. Το μοντέλο εξουσίας το οποίο επικρατεί βασίζεται ακόμα σε ανδρικά πρότυπα και ανδρικά στερεότυπα. Τις θέτουν οι άλλοι πολύ περισσότερα διλήμματα και πιο σκληρά διλήμματα από ό,τι θέτουν σε έναν νέο άντρα, είτε αυτό αφορά την προσωπική της ζωή και το αν θα επιλέξει να κάνει οικογένεια, λες και αυτό είναι κάτι που αφορά μόνο τις νέες γυναίκες. Αλλά νομίζω πως οι νέες γυναίκες, που βλέπω εγώ τουλάχιστον στην πολιτική, έχουν έναν εξαιρετικό δυναμισμό και εισφέρουν κάτι διαφορετικό, το οποίο έλειπε πολλά χρόνια. Αύριο στην Ελλάδα θα άλλαζα μια νοοτροπία που χαρακτηρίζει μάλλον πιο πολύ το κράτος μας, τους θεσμούς μας, η οποία μας λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει. Μου έχει τύχει να, έτσι ας πούμε, να μου επιτεθεί, αλλά όχι για τους προφανείς λόγους που σκέφτεται κάποιος, δηλαδή τα κόμματα και η πολιτική και στο λίγη, αλλά να μου επιτεθεί μια πολύ μεγάλη σε ηλικία κυρία, η οποία θεωρούσε ότι δεν είμαι από την Ελλάδα και μου είπε ότι πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Ελπίζω να είμαι περήφανη για ό,τι έχω κάνει μέχρι τότε, να έχω προσφέρει, να έχω βοηθήσει. Ελπίζω να έχω καταφέρει να έχω πετύχει τους στόχους μου και σε προσωπικό επίπεδο. Να έχω νιώσει ότι στην Αθήνα έχω φέρει κάτι διαφορετικό.